Ο ρόλος της τέχνης στους δημόσιους χώρους νομίζω ότι είναι εκπαιδευτικός, μπορεί να εκπαιδεύσει, μπορεί να δώσει ενέργεια, να δώσει ζωή, να δώσει κέφι, να προβληματίσει. Κυρίως αυτό, να ενεργοποιήσει το χώρο. Και πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπήρχαν πιο πολλά έργα σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας, γιατί πιστεύω ότι η τέχνη είναι μια μεγάλη αναπνοή ψυχής και την έχουμε όλοι ανάγκη. Να αρχίζω από το κενό, παίρνω plexiglass, που ουσιαστικά είναι ένας διάφανος χώρος, και αρχίζω σιγά σιγά και πλάθω το χώρο με διαφορετικά ανομοιογενή υλικά. Δηλαδή μου αρέσει η σκληρότητα του μετάλλου, η τρυφερότητα του βελούδου, οι μνήμες μιας δαντέλας, ο γύψος. Και μέσα από αυτά τα διαφορετικά υλικά, κομμάτια από φύλλα χρυσού, χαλκού, πλάθεται σιγά σιγά ένας χώρος και μέσα από αυτόν τον χώρο αρχίζει και βγαίνει ένα έργο το οποίο συχνά ζωγραφίζεται από διαφορετικά υλικά. Αρχίζω να ζωγραφίζω με ακριλικά και συνεχίζω με λάδια. Με ενδιαφέρει αυτό το πάντρεμα των διαφορετικών υλικών, γιατί πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου από τη μία τρέχουμε με ατελείωτες ταχύτητες και ζούμε σε ένα περιβάλλον που δεν είναι τόσο φιλικό για το σώμα μας. Επικοινωνούμε μέσω ίντερνετ. Αισθανόμαστε όμως παρόλα αυτά το ότι υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή τα τελευταία χρόνια στον τρόπο ζωής μας, με τις ατελείωτες ταχύτητες, με την επικοινωνία αλλά την απρόσωπη. Δεν πάβουμε να έχουμε το ίδιο σώμα, να αναπνέουμε το ίδιο, να αισθανόμαστε την ανάγκη μιας αγκαλιάς, να έχουμε άγχος θανάτου, χαρά. Επομένως, αυτά τα διαφορετικά υλικά τα οποία τώρα υπάρχουν στη ζωή μας πάρα πολύ έντονα και εμείς είμαστε εδώ για να τα παντρέψουμε, γιατί αν δεν τα παντρέψουμε τότε η ζωή μας θα γίνει αφόρητη. Πρέπει να δεχτούμε τη διαφορετικότητά τους και να φτιάξουμε ένα σύνολο. Αυτό είναι η αιτία που με κάνει να προσπαθώ να παντρέψω αυτά τα διάφορα υλικά και να κάνω μια ενότητα η οποία στο τέλος να είναι αρμονική, να είναι φιλική. Μέχρι τώρα δεν με ενδιαφέρει να κάνω ένα γλυπτό από ένα υλικό, ας πούμε, από μπρούτζο ή από γυαλί. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπλέξω αυτά τα υλικά. Δηλαδή, το μπρούτζο με το γυαλί, το αλουμίνιο, γιατί κάθε ένα και εκεί έχει άλλες υφές, άλλες δυνατότητες και όλα αυτά μαζί δίνουν ένα πιο ενδιαφέρον σύνολο και πιο άμεσο, νομίζω, πιο σύγχρονο. Όπως σας είπα πριν, γιατί η ζωή μας είναι μοσταϊκό διαφορετικών πραγμάτων και πολύ άντονο. Πλάθω ένα χώρο και πλάθοντας ένα χώρο από αυτά τα υλικά, ανοίγεται ένα ποτάμι ασυνείδητου. Δηλαδή, ξαφνικά, δεν ξέρεις πού λειτουργεί το συνειδητό, πού λειτουργεί το ασυνείδητο, πότε μπαίνουν οι μνήμες, οι προσωπικές μνήμες, οι κοινές μνήμες που έρχονται μέσα από τη μυθολογία, μέσα από την ιστορία μας. Όλα αυτά εμπλέκονται. Αναφορές στην ιστορία της τέχνης γίνονται διότι είναι μέσα από τις μνήμες μου. Και δεν νομίζω ότι είμαι μέσα από τις προσωπικές μου μνήμες, είναι μέσα από τις συλλογικές μνήμες αυτή η ιστορία. Δηλαδή, υπάρχουν κομμάτια την ιστορία της τέχνης που κάπου έχουν πλαστεί μέσα μας, υπάρχουν μέσα μας και μας έχουν μαρκάρει. Εμένα προσωπικά με έχουν μαρκάρει ορισμένα κομμάτια, τα οποία θα ήθελα πολύ κατά περιόδους ορισμένα να βγαίνουν και να ανακατεύανε με τις δικές μου προσωπικές μνήμες. Η μνήμη συλλογική, η μνήμη προσωπική και το παρόν. Αυτό το ανακάτεμα του χρόνου, το πίσω μπρος επίσης μέσα στο χρόνο και μέσα στις φόρμες και στα σχήματα με τα οποία έχουμε πλαστεί, έχουμε μεγαλώσει.